Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με χειροπέδες στα χέρια και καλυμμένο το πρόσωπό του με δύο κουκούλες, μάσκα, καπέλο και γυαλιά, ο άλλοτε προβεβλημένος παρουσιαστής, Μένιος Φουρθιώτης, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών ενώπιον του εισαγγελέα. Ο εισαγγελικός λειτουργός υπήρξε καταπέλτης, καθώς η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε είναι για σωρία αδικημάτων, μεταξύ αυτών και δύο κακουργήματα. Ο παρουσιαστής κατηγορείται ότι πλήρωσε και σκηνοθέτησε τα περιστατικά με τους πυροβολισμούς και την έκρηξη έξω από το σπίτι του στον Διόνυσο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο ποινικοί που οδηγήθηκαν μαζί του στον εισαγγελέα έδειξαν τον παρουσιαστή ως το πρόσωπο που τους έδωσε 40.000 ευρώ. Για 9 αδικήματα, 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα απήγγειλε κατηγορίες ο εισαγγελέας σε βάρος του 35χρονου παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη. Με χειροπέδες στα χέρια, κουκούλα, μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό και καπέλο, 35χρονος παρουσιαστής, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ο παρουσιαστής παρέμεινε σιωπηλός, κρατώντας ένα μπουκάλι νερό καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Το κατηγορητήριο με το οποίο βγήκε ο παρουσιαστής από το γραφείο του εισαγγελέα είναι βαρύτατο, καθώς του αποδίδεται πως ο ίδιος σκηνοθέτησε τις επιθέσεις στο σπίτι του με καλάσνικοφ και εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Μένιος Φουρθιώτης φέρεται να έδωσε 40.000 ευρώ στους δύο ποινικούς που ανέλαβαν να εκτελέσουν το σχέδιό τους στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι μία ημέρα μετά τους πυροβολισμούς. Την εμπιστοσύνη μου την έχω μόνο στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι συγκατηγορούμενοι του Μένιου Φουρθιώτη ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και για τη συμπλοκή με αστυνομικούς της ομάδας Δία στην Ερυθρέα. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και συγκεκριμένα από επικοινωνίες, συνομιλίες, διαδικτυακές επαφές και συναντήσεις, φέρεται να προκύπτει η σύνδεση του 35χρονου παρουσιαστή με τους δύο ποινικούς συγκατηγορούμενούς του. Οι δύο ποινικοί κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν δούλευαν security στο κανάλι που εργάζεται ο παρουσιαστής και όπως όλα δείχνουν είχαν διατηρήσει επαφές. Είναι τουλάχιστον αστείο να βρίσκονται δύο φουκαράδες βιοπαλαιστές κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο αδελφός ενός εκ των δύο συγκατηγορούμενων του Μένιου Φουρθιώτη, ο οποίος φέρεται να βοήθησε να κρύψουν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν οι δράστες της επίθεσης σε βάρος των αστυνομικών. Ο εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, άσκησε σε βάρος του παρουσιαστή ποινική δίωξη για 9 αδικήματα, 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Συγκεκριμένα, σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση συμμορίας, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, ηθική αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφορία, ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία, ηθική αυτουργία στην προμήθεια και κατοχή εκρηκτικής βόμβας, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης, ψεύδι καταγγελία, πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία μάχεται πάντα στην πρώτη γραμμή, με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της. Η επιτυχία της να ξεδιαλύνει ταχύτατα μια εξαιρετικά δυσόδη υπόθεση, οδηγώντας τους υπόπτους στη δικαιοσύνη, μαρτυρά τον υψηλό επαγγελματισμό της. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακάλυψε τώρα ότι η υπόθεση Φουρθιώτη είναι εξαιρετικά δυσόδης. Ο ίδιος, που επί υπουργίας του είχαν αναθέσει σε μισό αστυνομικό τμήμα να τον φυλάει. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα αναστολής της πράξης του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, με την οποία περιορίστηκαν τα μέτρα ασφαλείας του παρουσιαστή. Ο Μένιος Φουρθιώτης και άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοι του θα απολογηθούν στον ανακριτή το Μεγάλο Σάββατο. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Μαρίνο Αλιφέρη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και την Ανακανδύλη στην αίθουσα σύνταξης. Ξεκινάμε από σένα, Μαρίνο. Έχεις πληροφορίες για τους διαλόγους φωτιά του Φουρθιώτη με τους δύο ποινικούς, πώς τους έδινε οδηγίες, πώς σκηνοθετούσε τις επιθέσεις στο σπίτι του? Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, Ράνια, φαίνεται ότι ο γνωστός παρουσιαστής και μάνατζερ δεν κατέληξε κατευθείαν στα δύο αυτά άτομα, έτσι ώστε να εκτελέσουν τους πυροβολισμούς και να τοποθετήσουν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του, αλλά έχει μια σειρά τηλεφωνημάτων με διάφορα άτομα που κινούνται στο χώρο της νύχτας, μέχρι να καταλήξει στους δύο συλληφθέντες από το Τμήμα Εκβιασών της Ασφάλειας Αττικής. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε επικοινωνία ακόμη και την ημέρα όπου είχαμε τους
πυροβολισμούς εναντίον των ειδικών φρουρών της ομάδας Δίας στο ύψος της Ερυθρέας. Εκεί φαίνεται ότι ο Μένιος Φουρτιώτης έστειλε μήνυμα σε έναν από τους δύο συλληφθέντες και τους είπε χαρακτηριστικά: Πού είστε, τι έγινε, γιατί χαθήκατε. Εκείνοι του απάντησαν ότι είχαν κάποιο εμπόδιο, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Τους απάντησε στη συνέχεια ότι είναι στο πλευρό τους, ωστόσο επέμεινε μετά με σειρά μηνυμάτων αλλά και τηλεφωνημάτων ότι έπρεπε να εκτελέσουν αυτό που είχαν συνεννοηθεί την ίδια ημέρα και έτσι 22 ώρες μετά με το ίδιο όπλο έφτασαν στο Διόνυσο αλλά με ένα άλλο με όχημα το οποίο ανήκει σε έναν από τους δύο για να πυροβολήσουν 13 φορές στο σπίτι του με στόχο πάντα βέβαια να αποκτήσει ξανά φύλαξη ο Μένιος Φουρτιώτης. Πάντως, Μαρίνο, μπορεί να μην κατέληξε αμέσως σε αυτά τα δύο πρόσωπα, δεν του ήταν όμως άγνωστα. Όχι, δεν ήταν άγνωστα καθόλου στον παρουσιαστή οι δύο συλληφθέντες. Τους γνωρίζει από το παρελθόν γιατί εργάζονταν στην εταιρεία Security, η οποία αφιλούσε μεταξύ άλλων και το κτίριο στο κανάλι στο οποίο εργαζόταν. Τους γνώριζε. Φαίνεται ότι είχαν συνεχώς επικοινωνία. Κλείνοντας, να σου πω ότι εδώ και λίγη ώρα βρίσκονται στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΓΑ, ο Μένιος Φουρτιώτης είναι πολύ ανήσυχος, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Επικαλείται προβλήματα υγείας και θέλει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έτσι ώστε να εξεταστεί. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τις επόμενες ώρες. Πάμε και στην Άννα Κανδύλη, καθώς η υπόθεση αυτή παίρνει πια πολύ διαφορετική τροπή. Να θυμίσουμε ότι ο Μένιος Φουρτιώτης δήλωνε θύμα επίθεσης. Είχε προσφύγει μάλιστα μέχρι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον περιορισμό των μέτρων ασφαλείας, λέγοντας ότι κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες, Άννα, για 9 αξιόπινες πράξεις. Για 9 αξιόπινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και 2 κακουργήματα, και βεβαίως αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας που γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι το διατάφτα ότι ο Μένιος Φουρτιώτης είχε στήσει την επίθεση στο σπίτι του ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή για να μπορέσει να επαναφέρει τα αυξημένα μέτρα τα οποία είχε. Και συγκεκριμένα, Ράνια, στο διαβιβαστικό των αστυνομικών αρχών αναφέρεται ότι ενώ από την μία οργάνωνε όλα αυτά, δηλαδή τις επιθέσεις προκειμένου να φανεί ότι είναι στόχος, από την άλλη κανόνιζε, από την άλλη με εξώδικα, με μηνύσεις, με δημοσιεύματα απαιτούσε να έχει επιπλέον μέτρα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, όλη αυτή η ιστορία φαίνεται να αρχίζει να αποκαλύπτεται από τις 21 Απριλίου, δηλαδή για την εμπλοκή και του Μένιου Φουρτιώτη, από τις 21 Απριλίου, όταν έγινε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία. Ο άγνωστος λοιπόν είπε, κατονόμασε το Μένιο Φουρτιώτη ως αυτόν που στείνει επίθεση εις βάρος του και 2 άτομα τα οποία πληρώνει για να το κάνουν αυτό. Και έδωσε και κάποια τηλέφωνα, Άννα, έδωσε τα οποία μπήκαν σε παρακολούθηση. Και 3 τηλεφωνικούς αριθμούς των εμπλεκομένων, από τα οποία τηλέφωνα βεβαίως έφτασαν πιο κοντά και βρήκανε και στοιχεία για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε. Κλείνοντας επίσης, να σου πω και κάτι άλλο αξιοσημείωτο, ότι στο διαβιβαστικό έχουμε 4,5 σελίδες που αφορούν το ποινικό παρελθόν του Μένιου Φουρτιώτη. Και μισή σελίδα για τους υπόλοιπους. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως, με μηνύσεις που έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος κατά άλλων και μηνύσεις που του έχουν κάνει εις βάρος του. Αλλά είναι αξιοσημείωτο 4,5 σελίδες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.